Γυναίκες φύλακες της ελληνικής υπαίθρου και παράδοσης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι γυναίκες που ασχολούνται επαγγελματικά με τη γεωργία και το κεφάλαιο της κτηνοτροφίας. Το νησί της Εύβοιας απαριθμεί πάνω από 2.000, οι περισσότερες από τις οποίες ακολουθούν το επάγγελμα της οικογένειας ή του συζύγου. Η ζωή για αυτές τις γυναίκες ξεκινά από τις 3 ή και τις 4 το πρωί με ρυθμούς ασταμάτητους για να προλάβουν να φροντίσουν παιδιά, συνήθως περισσότερα από 2, σύζυγο, γονείς, αν είναι εν ζωή, κτήματα, ζώα και βέβαια όλο το νοικοκυριό. Η αγρότησα Βάσο Παλιοβρισιώτη από τη Βόρεια Εύβοια μιλά για τη ζωή τους και το επάγγελμα που κάνει, το οποίο δυστυχώς έχει φτάσει σε σημείο να μην τους καλύπτει πλέον οικονομικά. Κάποτε μπορούσες να βγάλεις ένα μεροκάματο. Μπορεί να δούλευες, αλλά έβγαζες ένα αξιοπρεπές μεροκάματο, που να μπορούσες να ζήσεις την οικογένειά σου, σε βοήθεια μαζί με το σύζυγο. Τώρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει πληγεί ο πρωτογενής τομέας, δεν βγάζεις ούτε αυτόν. Μπαίνεις μέσα. Ειδικά εδώ πέρα, σε αυτή την περιοχή που έχουμε πληγεί από τόσες καταστροφές, όχι απλώς έχουμε μπει μέσα, είμαστε όλοι καταχρεωμένοι. Κυριολεκτικά. Και σε δημόσια και σε ιδιωτικά. Να κινδυνεύουμε να μας πάρουν τις περιουσίες μας, όχι γιατί δεν δουλεύουμε. Γιατί δουλεύουμε όλη μέρα, τα προϊόντα μας πουλούνται πάμπτινα, ενώ τα υλικά για να καλλιεργήσουμε, λιπάσματα, σπόροι, έχουν φτάσει στο Θεό, το πετρέλαιο. Όχι από λάθη που έχουμε κάνει εμείς, γιατί τα λάθη δεν είναι δικά μας, δεν έχουμε προκαλέσει εμείς κάτι. Από έλλειψη πολιτικής. Από έλλειψη πολιτικής. Από τους αρμόδιους των Υπουργείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης περιμένουν πράξεις που θα βελτιώσουν το επάγγελμα του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Ιδάλλως δεν θα διστάσουν να προχωρήσουν σε κινητοποίησεις όπως είχαν πράξει και πέρυσι. Δεν φταίει η περιφέρεια, φταίει η κυβέρνηση, το κράτος. Δεν φταίει το κράτος, φταίει ο Δήμος. Δεν φταίει ο Δήμος, φταίει. Δηλαδή μας κάνουν αυτό το πράγμα, τον Άννα στον Καϊάπα. Δεν δίνουν ρητές απαντήσεις. Αλλιώς πάλι θα προβούμε σε κινητοποιήσεις, όχι γιατί θέλουμε, γιατί είμαστε αργόσχολοι, γιατί έχει ακούστηκε και αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δουλεύουμε όλη μέρα και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν μπορούμε να θρέψουμε τα παιδιά μας. Και αν δεν μπορείτε εσείς να επιβιώσετε, θα έχουμε εμείς φαγητό στο πιάτο. Πρώτα απ' όλα ναι. Άμα όλοι τα παρατήσουν, θα εισάγει η Ελλάδα τα πάντα. Και τι θα γίνουμε, στα χώρα τι θα είμαστε δηλαδή. Θα έρχονται δηλαδή μόνο οι τουρίστες το καλοκαίρι και αυτό είναι.